Ονομάζομαι Ευαγγελία Κυρίμη Πιτσούλη, είμαι από την οικογένεια Κυρίμη, κατοικώ στο Χωτιάτη που τον υπεραγαπώ. Θα σας πω την παιδική μου εμπειρία, από τα παιδικά μου χρόνια, τι έζησα στο ολοκαύτωμα. Πώς το θυμάμαι δηλαδή. Ήμασταν μικρά παιδιά και παίζαμε έξω σε ένα πλακόστρωτο της αυλής. Το σπίτι είναι κοντά στις πρόποδες του βουνού. Ξαφνικά η μητέρα ακούει πυροβολισμούς και φωνές και φασαρίες από τον κόσμο. Αμέσως τρέχει, μας φωνάζει, μας παίρνει. Ετοιμάζει δύο κουβέρτες και ένα ψωμί. Μας παίρνει και ξεκινάμε για το βουνό. Μαζί και η γιαγιά, αλλά κουρασμένη από τα χρόνια της τα πολλά, ήταν πιο αργοκορημένη. Εμείς πήγαμε πιο γρήγορα. Πήγαμε σε μία καλύβα που είχε ο παππούς. Εκεί μείναμε το βράδυ, αλλά ώσπου να φτάσουμε εκεί, άρχισαν να μας πυροβολούν οι Γερμανοί. Προμηδών σχεδόν φτάσαμε ως εκεί. Η γιαγιά έμεινε πιο πίσω. Είχε το πλεκτό μαζί της και κάποια στιγμή ανέβηκαν οι Γερμανοί με τα τάγματα ασφαλείας και τους λένε «Βγείτε και εμείς Έλληνες είμαστε». Ήταν σε μια κρυψώνα. Η γιαγιά όμως κράταγε το κουβάρι και το πλεκτό. Το κουβάρι έφυγε από την αγκαλιά της και έτσι οι Γερμανοί πρόδωσαν τον κρυψώνα και τη σκοτώσαν τρεις γυναίκες μαζί. Αυτό ήταν κάτι θλιβερό για μας, πολύ στεναχωρηθήκαμε. Το μάθαμε βέβαια την άλλη μέρα. Γιατί δεν βλέπαμε να γλιτώσουμε. Βράδιασε. Μαθημένα δεν ήμασταν από μάλινες κουβέρτες. Το βράδυ είχε στρώσει ο παππούς στην καλύβα και ο πατέρας μου φτέρι αντί για στρώμα. Και είχε βάλει ένα χαλί που το κάνουνε από τις κατσίκες. Χοντρό και άγριο, όμως τα λεπτά μας κουδαράκια δεν άντεχαν και κλαίγαμε όλη τη νύχτα. Μικρά παιδάκια ήμασταν τότε, εγώ και η αδελφούλα μου, με τα άλλα παιδιά στη γειτονιά μας παίζαμε. Καινούργια τσουκαράκια, που μόλις χθες ο πατέρας είχε σπέρει, στις φύλλες μας με καμάρι δείχναμε και το πλακόστρωτο με χοροπεδιχτά αναστατώναμε. Και ξαφνικά ο πανικός και τρόμος το παιχνίδι χάλασε. Η μάνα, αχ αυτή η μάνα, σαν ένα χέρι θεϊκό το χέρι της, μας άρπαξε και στο βουνό μας τράβηξε, προτού η πύρινη κόλαση απλωθεί. Και η γιαγιά μας, δυο φορές μάνα μας κι αυτή, ένα ψωμί μες στην πετσέτα τύλιξε και είπε στη μάνα να βιαστεί για το βουνό με μας να τρέξει κι όσο γι' αυτή θα ερχόταν στο κατόπι με τα ποδαράκια τα βαριά από τα χρόνια και το πλεκτό της στη μασχάλη με άλλες δυο γειτόνισσες παρέα, μάνα και κόρη. Τι κρίμα όμως, ξέφυγε το κουμπάρι της και στην κατηφόρα κατρακυλώντας πρόδωσε την κρυψώνα τους. Εκεί στο θάμο τις τέλειωσαν τις τρεις γυναίκες και εκεί την άλλη μέρα οι χωριανοί τις έθαψαν. Μαύρος καπνός από το χωριό ανέβαινε, στον κουραμάνι το φούρνο και στον ταμπούδι το σπίτι. Μάνες και παιδιά αγκαλιασμένοι καίγονταν. Και όσες μάνες προλάβαιναν προτού την τελευταία τους πνοή αφήσουν, πετούσαν τα παιδιά από το παράθυρο, από το χαμό να γλιτώσουν. Ώρες ατέλειωτες, σκληρές και ανελαίτες περνούσαν. Νύχτωνε σιγά σιγά και ακόμα ο τόπος κάπνιζε και κάθε τόσο στον ουρανό φωτοβολίδες και εμείς πάνω στο βουνό και μέσα στις γραμματιές κομμένοι και οι σφαίρες βροχή από πάνω μας και ο φόβος να μας παραλύει. Η μόνη μας παρηγοριά της μάνας η αγκαλιά. Εδώ είχε το χωριάκι, το φύλαγαν οι αντάρτες.
Κάθε φορά ερχόταν όμως από την ίδρυυση, κάθε φορά, δεν ξέρω κάθε πόσο καιρό, και βάζανε χλώριο στα νερά. Εκείνη την ημέρα ειδοποίησαν και είπαν ότι το νερό χρειάζεται χλώριο. Ειδοποιήθηκαν κάτω και κάποιος Γερμανός του υγειονομικού με έναν υπάλληλο της ίδρυυσης ήρθανε να βάλουν νερό στις πηγές, να βάλουν χλώριο στις πηγές. Όμως εδώ στο υδραγωγείο υπήρχαν οι αντάρτες του Ελλάς. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι ερχόταν οι Γερμανοί, πυροβόλησαν και σκοτώσανε έναν Γερμανό και νομίζω και έναν υπάλληλο της ίδρυυσης. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Αμέσως ειδοποίησαν κάτω ότι σκοτώθηκε ο Γερμανός και στείλανε 32 οχήματα, έστειλε ο Σούπερ, με τα τάγματα ασφαλείας και όρμησαν στο χωριό. Εκεί έγινε, άρχισαν να τους μαζεύουν, μετά εμείς ανεβήκαμε στο βουνό, βέβαια, που ακούστηκε ο πανικός αυτός, ο τρόμος και τα λοιπά, και ανεβήκαμε στο βουνό. Αλλά τους μαζέψαν σε δύο μέρη, στην οικία Νταμπούδη και στο φούρνο του Κουραμάνη. Τον παπά, τον κόσμο, τα παιδιά, κάναν πολύ κακά πράγματα στα νέα τα κορίτσια, βιασμούς, στους νέους, στους γέρους, στα παιδιά. Ήταν 149 άτομα, από τα 149 τα 51 ήταν κάτω των 18 ετών παιδιά. Έτσι τους βάλαν όλους στο φούρνο και τους κάψανε. 2 Σεπτέμβρη, ημέρα Σάββατο. Μια συμπλοκή η αφορμή. Χιλιάδες από αυτές τον πόλεμο συμβαίνουν. Ένας λοχίας Γερμανός και ο Έλληνας υπάλληλος μαζί σε ενέδρα ανταρτών πέφτουν νεκροί την ώρα που στο νερό το χλώριο ρίχνουν. Δουλειά ρουτίνας καθημερινή. Αφρίζουν και λυσούν οι Γερμανοί. Εκδίκηση και αντίπαινα γυρεύουν. Λένε πως δεν θέλουν να ξεπλύνουν την τροπή. Μα για αίμα διψούν οι μαύρες τους ψυχές. Αίμα αθώων και παιδιών, πέρα από κάθε ηθική, γιατί και ο πόλεμος ακόμη κανόνες και όρια έχει. Σαββάτο από μεσήμερο, σημαδεμένη μέρα, ήρθαν του Χίτλερ τα σκυλιά, του Ζούπερ τα τσακάλια, με μια ορμήσαν στο χωριό, τον κόσμο να προκάμουν, μη τους ξεφύγουν στο βουνό και τότε τι θα κάνουν. Προλάβαν όμως αρκετούς, τους γέρους και τις μάνες, με τα παιδιά στην αγκαλιά, με τα παιδιά και οι μάνες. Ο λόγος των ταγματασφαλιστών και φασιστών, με μαρινάκι και καπετανάκι, φωνάζουν τους κατοίκους που δεν θα τους κάνουν κακό. Σέρνουν να τους πάνε ως εκεί σε μια πλατεία. Λένε πως δεν θα τους κάνουν κακό τα άγρια θηρία. Διατάζει ο Σούπερ με χαρά, πάρτε τους όλους έξω, γέρους, μάνες και παιδιά, ρίξτε τους όλους στη φωτιά και ο χορός του θανάτου αρχινά. Στον Κουραμάνι το φούρνο και τον Νταμπούδι το σπίτι, εκεί είναι ο τόπος θυσίας. Στο πέρασμά τους όποιον βρουν, ασχημονούν, σκοτώνουν, θεριά ανήμερα, Θεέ μου πώς μπορούν. Οι φλόγες σκένε το χωριό, 149 άτομα, γέροι, νέοι, γυναίκες και παιδιά. Αυτός ο τραγικός απολογισμός σε κλήρισμα. Τα άψυχα κορμιά τους που κοίτονται στο κόμμα. Η μυρωδιά της σάρκα τους λιβάνει στα άγιο σώμα. Στη μνήμη σας αδέρφια μας με βλάβια προσκυνούμε. Άλλο κακό τα μάτια μας να μην το ξαναδούμε. Κάψαν τη γη μας, το χωριάτι, κάψαν το χωριό, κάψαν γέρους, μάνες, κάψαν τα παιδιά. Στα ερείπια σηκωκαίει, μόνο η στάχτη από τη φωτιά. Αυτή είναι η εμπειρία μου, ακόμη όμως και στον ύπνο μου, βλέπω να με κυνηγούν οι Γερμανοί να με σκοτώσουν.
Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σας το λέω ειλικρινά. Έτσι συμβαίνει. Ναι. Παγώνει το αίμα μου. Τρέχουν να βρούνε τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, να τα σκοτώσουν. Ό,τι έζησα τα ξαναζώ κάθε φορά που βλέπω κάτι στον ύπνο μου.